Υπάρχει ένα νησί, αναφέρομαι στη Μήλο, όπου τα πηγαίνει περίφημα στο μέτωπο του θεματικού τουρισμού. Καλπάζει ο θεματικός τουρισμός, πολλές οι επιλογές. Και πάμε να συγκρίνουμε λίγο το κλίμα το οποίο διαμορφώνεται σε επίπεδο Κρήτης με το κλίμα το οποίο διαμορφώνεται σε επίπεδο Μήλου. Εκεί μας περιμένει ο κύριος Πολυχρόνης Μαύρος, ένας άνθρωπος ο οποίος γνωρίζει καλά το σκηνικό και τις λεπτομέρειες του σκηνικού που διαμορφώνεται στο μέτωπο του τουρισμού σε επίπεδο Μήλου. Είναι ιδιοκτήτης ιστιοπλοϊκού σκάφους. Την καλησπέρα μας. Καλησπέρα κύριε Παναγιωτόπουλε, ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια, σας χαιρετώ από το όμορφο νησί της Μήλου, εσάς προσωπικά και όλη τη Λεβεντογένα Κρήτη. Ελπίζω να είσαστε καλά. Να σας ευχαριστήσω πολύ. Μετά την σύνδεση θα πέσει και βουτιά φαντάζομαι μόλις κλείσετε την κάμερα. Μετά την κλίση, ναι, σίγουρα θα πέσει το Κρήτη TV από τα views. Ναι, σωστό, σωστό. Και βουτιά και καλή τηλεθέαση. Λοιπόν, για πείτε μας, σας βλέπω χαμογελαστό, ικανοποιημένο από την κίνηση αυτό το πρώτο διάστημα του καλοκαιριού. Η Μήλος αυτή τη χρονική στιγμή που μιλάμε, αν και έχουμε ξεκινήσει από το Μάιο, ζούμε καταστάσεις πολύ καλύτερες του 19. Θα μιλήσω για το Μάιο ότι πρέπει να έχουμε αγγίξει σίγουρα το 70% της πληρότητας και πλέον στα μισά του Ιούνιου νομίζω ότι αν δεν είναι στα 80% θα είναι στο 90%. Μιλάμε, η Μήλος δεν έχει ξαναζήσει τέτοιο κόσμο, ίσως να βοηθάνε και κάποια καραβάκια τα οποία ενδοκυκλαδικά ενώνουν τα νησιά και σίγουρα με τη Σαντορίνη όπου έχει μεγάλο αεροδρόμιο. Και εννοείται σε αυτό βοηθάνε και τα κριτικά πλοία. Από ό,τι μαθαίνω σε λίγες μέρες ξεκινάνε και οι μινωικές. Πράγμα που σημαίνει ότι και από εκεί έρχονται πάρα πολλοί ξένοι μέσω των αεροδρομίων της Κρήτης και μετά επιλέγουν τα περιφερειακά νησιά και εξού και τις Κυκλάδες. Ξέρετε, μιλάμε για ξένους που έρχονται στα νησιά μας, μεταξύ αυτών και στην Κρήτη και στη Μήλο. Έλληνες, η παρουσία των Ελλήνων κρίνεται ικανοποιητική? Εγώ πάλι θα έλεγα το αντίθετο, ότι επειδή καθημερινά κάνουμε τις ημερήσιες εκδρομές, τυχαίνει τώρα στο τρίμερο και είχαμε κάποιους Έλληνες. Εγώ θέλοντας να χαριτολογήσω, λέω έχουμε και Έλληνες είδος προς εξαφάνιση. Πράγμα που σημαίνει ότι ακόμα οι Έλληνες, τουλάχιστον στη Μήλο, δεν έχουν δείξει βροντερά την παρουσία τους σε σχέση με άλλες χώρες όπως η Αμερική, πάρα πολύ Αμερική, Καναδάς, Γερμανία, Αγγλία, που για τη Μήλο θεωρείται όχι τόσους πολλούς Άγγλους τα τελευταία χρόνια και βέβαια Αυστραλοί που πάντα μας προτιμούσαν. Κύριε Μαύρη, με τα καύσιμα τα βγάζετε πέρα. Μιλάμε για κίνηση αυξημένη, για θετικό κλίμα. Έχουμε και κάποια πάγια καθημερινά έξοδα τα οποία έχουν εκτοξευθεί το τελευταίο χρονικό διάστημα. Κοιτάξτε να δείτε, τα καύσιμα η αλήθεια είναι και ειδικά εδώ στα νησιά. Δεν θα σας κρύψω ότι αυτή τη στιγμή που μιλάμε, τα περισσότερα βενζινάδικα εδώ στη Μήλο, η τιμή τους είναι από 2,76 και πάνω. Δηλαδή είμαστε λίγο πριν τα 3 ευρώ το λίτρο. Σε αυτό τώρα ουσιαστικά όσον αφορά τη δικιά μας δουλειά, κάποια σκάφη παίρνουν τρανς, δηλαδή επιστροφή φόρου, κάποια άλλα έχουμε αυξήσει λίγο τις τιμές, μας ευνοούν και τα πρώιμα μελτέμια εδώ στη Μήλο, οπότε όσοι ιστιοπλοϊκά σκάφη κύρια πρόθεση είναι τα ιστεία, οπότε και ευχαριστιέται ο κόσμος και γλιτώνουμε και εμείς τα πετρέλαια τα οποία θα ήταν παραπάνω. Μάλιστα, μας έχετε στείλει και ένα βίντεο από την περιοχή Κλίμα, που είναι το ψαροχώρι εκεί της Μήλου, που το επιλέγουν πολύ για να κάνουν εκδρομές, μονοήμερες. Συγχωρέστε με το κλίμα, εδώ στη Μήλου έχουμε πάρα πολλά ψαροχώρια, τα οποία και τα σπιτάκια αυτά τα λέμε σύρματα. Περνάμε τα ιστιοπλοϊκά, βέβαια η κύρια μας τάση είναι το κλέφτικο, το γνωστό στέκι πειρατών, το οποίο εκεί ολοκληρώνεται η εκδρομή. Αλλά περνώντας από τα ψαροχώρια που είναι η Σκηνοπή, το Κλίμα, η Αρετή και το Κουρκοβούνι, ίσως να βλέπετε και κάποια βιντεάκια, τα σπιτάκια αυτά τα λέμε σύρματα. Σύρματα δηλαδή ουσιαστικά τα λέμε διότι κάθε σπιτάκι αυτό έχει ένα σύρμα και σέρνει
τις μικρές βαρκούλες μέσα στο χώρο αυτό, προκειμένου να προστατευτούν από τους κακούς καιρούς το χειμώνα. Μάλιστα. Ποιες άλλες εκδρομές θα μπορούσε κάποιος να κάνει στα περίχωρα της Μήλου, τι επιλέγουν, μιας και είστε και ιδιοκτήτης εστιοπλοϊκού σκάφους. Οι περισσότεροι τι ζητούν. Οπότε ναι. Κοιτάξτε να δείτε, εδώ πλέον έχουμε από όλες τις κατηγορίες τουριστών. Έχουμε αυτές οι οποίες μπορούν να επιλέξουν μια ημερήσια εκδρομή, η οποία μπορεί να είναι με άλλα 50, 60, 70 άτομα, τα οποία κάνουν το γύρο της Μήλου και προσεγγίζουν και το γειτονικό μας νησί, την Κίμολο, οι οποία δεν παρέχουν φαγητά ή οτιδήποτε και επιστρέφουν. Αυτό είναι μια ικανοποιητική τιμή που μπορεί να πιάσει το μέσο Έλληνα ή και κάποιους μέσους ξένους, οι οποίοι δεν θέλουν να δώσουν πολλά χρήματα, δηλαδή της τάξης των 35-40 ευρώ. Υπάρχουν εστιοπλοϊκά τα οποία κάνουν το γύρο της Μήλου ή πηγαίνουν σε συγκεκριμένες παραλίες. Υπάρχουν ιδιωτικά σκάφη, ταχύπλοα ή βάρκες. Γενικότερα έχει πάνω από 85 παραλίες η Μήλος. Μάλιστα. Στις οποίες όσος κόσμος και να έρθει θα υπάρξουν παραλίες στις οποίες θα μπορεί να είσαι και μόνος σου. Εδώ ταιριάζει βέβαια ότι η πρόσκληση παραμένει και είναι ανοιχτή για όλους σας. Θα χαρούμε πάρα πολύ κάποια στιγμή να σας δούμε και μαζί χαρά και με τις κάμερες να σας χρειαστεί. Χαρά προκειμένου μας. Να κάνουμε και ένα ρεπορτάζ εν πλώ. Βέβαια. Ευχόμαστε καλή σεζόν. Να πάει περίφημα η καλοκαιρινή περίοδος. Το έχουν ανάγκη επιχειρηματίες που δραστηριοποιούνται και στον τουρισμό και γενικότερα. Κρατάμε το χαμόγελό σας, την όμορφη ξεχωριστή διάθεση και το καλό κλίμα που διαμορφώνεται. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια και σας ευχαριστούμε. Να είστε καλά, να είστε καλά. Ξέρετε, άλλοι παίρνουν τις θάλασσες και αγαπούν τις θάλασσες και άλλοι βέβαια αγαπούν τα βουνά.